με καμία ουδεμία απολύτως καμία σχέση με την πολιτική. Δεν ξέρω και δεν μπορώ και δεν έχω κρίνει ποτέ τον Τραμπ ως επιχειρηματία. Δεν έχω πλήρη εικόνα, έχω διαβάσει πάρα πολλά. Δεν μπορώ να υιοθετήσω τίποτα από αυτά, γιατί δεν έχω δει εγώ τα έργα και τις ημέρες. Αλλά σαν πολιτικός, ο άνθρωπος, αυτό που λέμε, καμία σχέση, ουδεμία σχέση. Προσπάθησε και εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και του λεγόμενου ελεύθερου κόσμου σαν να είναι μία επιχείρηση από αυτές που εκείνος ξέρει και με τον τρόπο που ξέρει. Αυτό λοιπόν έχει γίνει τραγωδία. Τραγωδία πραγματική στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πρόβλημα που έχουν αυτή τη στιγμή στην οικονομία είναι τεράστιο. Πλησιάζει το 1 τρίτο, πλησιάζει το 33% η πτώση οικονομική στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 1 τρίτο της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου. Αυτά, αν κανείς προσπαθήσει να εμβαθύνει και να καταλάβει τι ακριβώς σημαίνουν για όλους εμάς τους υπόλοιπους, θα αρχίσει να τρομάζει. Τραγικά λάθη. Και από το παρελθόν, με τον τρόπο με τον οποίο πολιτευόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, πουλήσανε και πουλήσανε καλά το λεγόμενο αμερικανικό όνειρο, δηλαδή ότι ο καθένας μπορεί να πάει εκεί και να ονειρεύεται ότι θα γίνει μεγιστάνας, και αυτό ίσχυε, αλλά σε πολύ πολύ μικρό ποσοστό αυτών που επιχείρησαν να γίνουν μεγιστάνες. Διαχειρίστηκαν με έναν εξαιρετικά λάθος τρόπο τα οικονομικά τους, μεγένθυναν απίστευτα ψεύτικα κομμάτια της οικονομίας, μαϊμουδένια που δεν παρήγαγαν τίποτα. Ήρθε η κρίση του 2008, δεν βάλανε μυαλό, συνεχίσανε στο ίδιο σκηνικό και ήρθε ο Τραμπ προκειμένου να αλλάξει τα πράγματα και να προσφέρει νέα πνοή στην οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάνοντας κάποιες κινήσεις, κυρίως εκβιαστικές, με τους συμμάχους ανά τον κόσμο, κατόρθωσε να δώσει πράγματι μία πνοή στην αμερικανική οικονομία. Κάνοντας κάποιες κινήσεις περιορίζοντας την λαθρέα μετανάστευση, κατόρθωσε να κερδίσει ένα μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων στην Αμερική. Αλλά αυτό ήταν το κερασάκι. Η τούρτα από κάτω δεν είχε το παντεσπάνι που περιμέναν όλοι. Και έτσι λοιπόν, με αφορμή τον κορονοϊό, αναδείχθηκαν όλα τα προβλήματα που είχε και εξακολουθεί να έχει η αμερικανική οικονομία. Φίλες και φίλοι, για να μπορέσει η Αμερική να επανακάμψει, θα χρειαστεί να γίνουν πολύ πολύ δύσκολα πράγματα. Πολύ δύσκολα. Και αυτό δεν ξέρω, δεν βλέπω ποιος μπορεί να το κάνει. Σίγουρα όχι ο Τραμπ. Σε ποσοστό 90% θα έλεγα όχι ο Biden, και αναρωτιέται ο καθένας ποιος μπορεί να το κάνει. Έφτασε σε σημείο ο Αμερικανός Πρόεδρος να προτείνει να αναβληθούν οι εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, με δικαιολογία ότι επειδή σε 30 τουλάχιστον πολιτείες επιτρέπεται η επιστολική ψήφος, δηλαδή το δικαίωμα του Αμερικανού ψηφοφόρου να ψηφίσει χωρίς να πάει στο εκλογικό κέντρο, ο Τραμπ είπε ότι αυτό δεν γίνεται, δεν πρέπει να γίνει, θα υπάρχει νοθεία. Προεξόφησε ότι θα υπάρχει νοθεία, ότι δεν θα είναι ελεύθερες οι εκλογές και τα λοιπά, και θα πρέπει να αναβληθούν για κάποιο διάστημα. Ποιο διάστημα? Πόσο διάστημα? Το Αμερικανικό Σύνταγμα κάτι τέτοιο βέβαια δεν το επιτρέπει. Σε καμία περίπτωση. Πρέπει να γίνουν εκλογές την πρώτη Τρίτη, μετά την πρώτη Δευτέρα του Νοεμβρίου. Γι' αυτό και είναι 3η 3 Νοεμβρίου προγραμματισμένες οι εκλογές, οι προεδρικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι οδήγησε τον Τραμπ? Τον οδήγησε βέβαια το γεγονός ότι δημοσκοπικά απέχει πάρα πολύ από τον Biden. Τον οδήγησε το γεγονός ότι έχει τεράστιο πρόβλημα στην οικονομία, με πάνω από 20 εκατομμύρια νέους ανέργους. Το γεγονός ότι εξακολουθεί να έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα κρούσματα και με τους θανάτους από τον κορονοϊό, και βέβαια τα όσα συνέβησαν με τις ταραχές
που στη συνέχεια του θανάτου του Φλόιντ ξέσπασαν σχεδόν στο σύνολο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτά, φίλες και φίλοι, είναι ζητήματα που μπορεί με πρώτη ματιά να τα βάλει κανείς στο κομμάτι που αφορά οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά πιστέψτε με, δεν είναι έτσι. Μακάρι να ήταν έτσι, αλλά δεν είναι έτσι. Υπάρχουν μεγάλα προβλήματα. Έχουν αρχίσει ήδη να μιλάνε κάποιοι για αυτό που σας έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι υπάρχει πιθανότητα κράχ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αν υπάρξει κράχ στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι αυτό που έλεγε η γιαγιά: χαιρέτα μου τον πλάτανο και στην κορφή κανέλα. Για χώρες μικρές με αδύνατες οικονομίες που προσπαθούν να ισορροπήσουν σε ένα σκηνικό το οποίο δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλό, έτσι κι αλλιώς. Μπορείτε να φανταστείτε τι θα σημαίνει μια τέτοια προοπτική για ολόκληρο τον κόσμο και για μας φυσικά, που είμαστε μια αδύναμη οικονομία. Δεν θέλουμε να το σκεφτούμε και δεν θέλουμε βέβαια να το περιγράψουμε κάτι τέτοιο. Αλλά πιστέψτε με ότι βρίσκεται πάρα πολύ κοντά πια στο να συμβεί κάτι. Δεν ξέρω πόσο κοντά. Το πάρα πολύ το λέω σε σχέση με το μέγεθος που μπορεί να βάλει κανείς στο χρόνο. Δεν ξέρω αν θα είναι θέμα μηνών, ετών, αλλά κάποια στιγμή, εάν δεν υπάρξουν ριζικότατες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό θα έρθει. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι θα έρθει.